Μέσα στο δεύτερο εξάμεινο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα του 2024. Το φετινό πρόγραμμα αναμένεται να είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα έτη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και με το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια να κάνει ήδη τι σχετικέ ασκήσει επί χάρτου. Για την υλοποίησή του έχουν εξασφαλιστεί 700 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και άλλα 170 εκατομμύρια ευρώ από το RePowerEU. Σύμφωνα με πηγέ του Υπουργείου, κεντρικό άξονα για την ενεργειακή αναβάθμιση θα είναι η τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, παράλληλα με άλλε όπω η τοποθέτηση μόνωση και η αλλαγή κουφωμάτων. Στι σκέψεις του κυβερνητικού επιτελείου, μάλιστα, είναι να μην τεθούν εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι αντλίε θερμότητα είναι ακριβέ για τα νοικοκυριά, όσοι και αν είναι η επιδότηση. Πολλά μεσαίου και χαμηλού εισοδήματο νοικοκυριά εγκατέλειψαν το πρόγραμμα προηγούμενων ετών και δεν προχώρησαν σε εργασίε ενεργειακή αναβάθμιση εξαιτίας τη εκτόξευση του κόστου των πρώτων υλών σε αντίθεση με νοικοκυριά υψηλότερου εισοδηματικού επίπεδου. Παράλληλα, εκτό από την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων, το Υπουργείο για τη Διευκόλυνση των Δικαιούχων του Εξοικονομώ 2024 σχεδιάζει να εμπλέξει ακόμα και εταιρείε ενεργειακών υπηρεσιών. Η δαπάνη των παρεμβάσεων θα επιδοτείται σε ένα ποσοστό από το πρόγραμμα, ενώ η ίδια η συμμετοχή των οικοκυριών θα διευκολύνεται με χρηματοδότηση με σταδιακή αποπληρωμή. Εκτός από το Εξοικονομό 2024 τρέχουν άλλα τρία προγράμματα. Στο Εξοικονομό 2023 ο δεύτερος κύκλος των αιτήσεων για ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά κλείνει στις 29 του μηνός. Στο Εξοικονομό επιχειρώ η προθεσμία για τις αιτήσει λίγη στις 31 Μαρτίου ενώ συνεχίζεται και το αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η προκήρυξη του προγράμματος φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί πιο φιλόδοξους στόχους ενεργειακής αναβάθμισης για τα κτίρια με νέους κανόνες. Η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει ότι από το 2030 τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Η αντίστοιχη προθεσμία για τα νέα κτίρια που στεγάζουν ή ανήκουν σε δημόσιε αρχέ ορίζεται για το 2028. Ακόμη, τα νέα κτίρια θα πρέπει έω το 2030 να είναι εξοπλισμένα με τεχνολογίε συλλογή ηλιακή ενέργεια. Σταδιακά θα καταργηθούν και οι λέβητε ορυκτών καυσίμων.